Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Κορίνθου πραγματοποίησαν σήμερα τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας σε σχέση με τα ΑΜΕΑ και διεκδικώντας τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, καθώς και την πλήρη και δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Κορινθίας, Στάθης Ποτήρης. 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Στις πρωτεύουσες όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται εκδηλώσεις όπου αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Έτσι και εμείς σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε την ημέρα και να δώσουμε το παρόν. Εμείς, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, είμαστε πάνω από το 10% του πληθυσμού της χώρας, βιώνουμε τη διάκριση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Σήμερα, μεσούσης της τρομερής οικονομικής κρίσης, ζούμε πλέον σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την ώρα που η ανεργία και η φτώχεια γιγαντώνονται καθημερινά. Αντιμετωπίζουμε τη διαπούμπευσή μας από το φαινόμενο των αναπήρων μαϊμού, το οποίο συντηρείται ως κατεξοχήν πελατειακό ζήτημα τουλάχιστον για μια 20ετία από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Σήμερα, Εθνική ημέρα ατόμων με αναπηρία, διατρανώνουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα της διαρκούς και επιδεινούμενης πολιτικής λιτότητας που μας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση. Είμαστε τα τραγικά θύματα μιας άνευ προηγουμένου κατάρρευσης δικαιωμάτων, πολιτικών και μέτρων που αποκτήθηκαν με πολύχρονους αγώνες, κόπους και θυσίες. Τα όρια της ανοχής και αντοχής εξαντλήθηκαν. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης και εκτιμένων δικαιωμάτων μας, προκειμένου να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και να ικανοποιούμε τις προσωπικές μας και κοινωνικές μας ανάγκες. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και συμπεριφοράς που προσβάλλει την αποξιοπρέπειά μας. Αγωνιζόμαστε για την καταπολέμηση όλων των μορφών φιλανθρωπίας, επαιτίας, εράνους και τηλεμαραθωνίους. Αγωνιζόμαστε για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων από εμάς, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με νοητική υστέρηση, με αυτισμό, με σύνδρομο Down, με εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα άτομα που διαβιούν σε ιδρύματα, οι γυναίκες με αναπηρία και οι μετανάστες με αναπηρία. Αγωνιζόμαστε να δοθεί λύση στην εύρυθμη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας σε κάθε πόλη της χώρας, ώστε να αποφυλακιστούν 60.000 και πλέον άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως είναι νευροπαθείς, καρκινοπαθείς, θαλασσαιμικοί, αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι, διαβητικοί, όπου ζουν σε άθλιες οικονομικές συνθήκες, αναμένοντας την εξέτασή τους και την επανεξέτασή τους. Αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό και τις οργανώσεις του σε κάθε κινητοποίηση ενάντια στη λέλαπα της λιτότητας για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα πληρώσουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνια παθήσεις και οι οικογένειές τους στην κρίση, για την οποία δεν ευθύνονται. Θα πάμε να συζητήσουμε με το Δήμο για τέτοιου είδους θέματα, όπως για θέματα προσβασιμότητας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπου τα άτομα, τα αμαία στην Κόρινθο είναι κυριολεκτικά φυλακισμένα σπίτι τους και μάλιστα πολλές φορές δεν μπορούν να βγουν ούτε έξω από την πόρτα του σπιτιού τους. Υπάρχουν όμως μερικές πλατείες οι οποίες έχουν προσβασιμότητα, αλλά τις κλείνουν κάποια αυτοκίνητα. Οι πλατείες μπορεί να έχουν προσβασιμότητα, αλλά το θέμα είναι πώς θα φτάσει στις πλατείες κάποιος, όταν δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του. Το μέτωπο είναι πολυμέτωπο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευαισθητοποιηθούν οι συμπολίτες μας, εντός εισαγωγικών συμπολίτες μας, γιατί κάθε άλλο παρά ευαισθητοποιημένοι είναι. Ο καθένας κοιτάει να κάνει τη δουλειά του όπως μπορεί, όταν μπορεί και με όποιο τρόπο θεωρεί σωστό. Η καταστρατήγηση όλων των θέσεων, πάρκινγκ, όλων των διαβάσεων, είναι καθημερινό φαινόμενο και συνεχές φαινόμενο. Ένα άτομο με αμαία για να μπορέσει να βγει έξω από το σπίτι του ταλαιπωρεί τα φάνταστα. Ακόμα και τώρα, εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πάρκινγκ το οποίο είναι έξω από την τράπεζα της Citibank είναι αποκλεισμένο. Εκεί στο Πανεπιστήμιο, επειδή το 5% κάθε χρόνο πηγαίνουν άτομα με αναπηρία, δεν υπάρχει θέση πάρκινγκ. Με αποτέλεσμα περισσότερα παιδιά που τα φέρουν οι γονείς να παρκάρουν πάνω στον πεζόδρομο και ο Δήμος να κάνει καταγγελία και να παίρνουν πινακίδες και να γράφονται τα αυτοκίνητα και να μην ξέρουν τα παιδιά αυτά που να πάνε να ράξουν. Γι' αυτό καλό θα ήταν να υπάρχουν ορισμένες θέσεις για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έρχονται να παρακολουθούν τα μαθήματά τους.